Είχε κρύο, είχε πολύ υγρασία. Ως τις 2 η ώρα δεν καταλάβαμε τίποτα, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο. Ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας συμπαραστέκεται και μας δίνει δύναμη και μας λέει συνεχίστε. Έχετε ανοίξει το δρόμο και ότι τους δίνουμε και αυτούς δύναμη και κουράγιο, ότι κάποιοι άνθρωποι αντιστέκονται σε αυτά τα δεινά που παθαίνουν. Πριν λίγο πέρασε και ο κύριος Θεοχάρης. Ναι. Ο κύριος Θεοχάρης πέρασε, δεν σταματάει ποτέ ο κύριος Θεοχάρης. Γιατί να σταματήσει ραντεβού, άλλωστε. Να τον δείτε, να μιλήσετε μαζί του. Όχι, από τον κύριο Θεοχάρη πλέον δεν ζητάμε ραντεβού. Ζητάμε μόνο από τον κύριο Στουρνάρα, τον υπουργό, και από τον Μητσοτάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα μας έχει μια θετική απάντηση εντός της τέλος της εβδομάδας. Θέλουμε λοιπόν αυτή την απάντηση να βγει ανοιχτά και να μας δώσει αυτή την απάντηση. Εδώ και τώρα. Ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση για όλες. Οι γυναίκες που είναι κοντά στη σύνταξη, οι γυναίκες μετά από 20 χρόνια δουλειάς, ότι θα έχουν κάποια. Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι. Είχατε βγει, πόσες είχατε βγει στη διαθεσιμότητα, υποτίθεται. Υποτίθεται, ο αριθμός ήταν 595 γυναίκες. Και πόσες υποτίθεται ότι ξανατακτοποιήθηκαν με κάποιο τρόπο ή όλες είστε εκτός. Καμία δεν έχει τακτοποιηθεί. Ενώ έχουν βγει και άλλοι σε εφεδρεία, όπως οι δημοτικές. Έχουν βγει μερικοί και κάποιοι έχουν αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία από την πρώτη στιγμή τους βγάλανε θέσεις. Και καλά κάνανε. Οι μόνες που την πληρώσαν είναι τούτες εδώ. Και σε μια εβδομάδα απολύονται, το ξανά. Γι' αυτό έχουν στις το αντίστοιχο. Σε μια εβδομάδα απολυόμαστε. Εμείς όμως δεν θα τα παρατήσουμε. Είμαστε πολύ δεμένες στο δίκιο μας, γιατί έχουμε δίκιο. Και όχι μόνο επειδή το λέμε εμείς, δίκιο από τον κύριο Στουρνάρα, δίκιο από όλους τους συνεργάτες. Όλοι δίκιο σας δίνουν. Όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δεν έχει υπάρξει ένας άνθρωπος που να μας πει ότι έχουμε άδικο. Και όπως δεν έχουμε, γιατί δεν έχει υπάρξει ένα δημοσιονομικό όφελος, το ξαναλέω. Μας διώξανε σαν αριθμό και πήρανε στη θέση μας, δηλαδή με τα ίδια λεφτά έχουν μπει άλλοι. Δηλαδή δείξαν έναν αριθμό απλά στην Τρόικα, ο οποίος δεν ισχύει. Και οι συμβάσεις που έχουν κλείσει τους έχουν βγει και σε πολλές περιπτώσεις περισσότερα λεφτά. Είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Λοιπόν. Και παρόλα αυτά να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που βγήκαμε σε διαθεσιμότητα, παίρναμε το 75% του μισθού μας επί 8 μήνες. Επί 8 μήνες πληρώνονται τα ιδιωτικά συνεργεία με τα ίδια λεφτά τελικά που παίρνουμε εμείς. Εάν μας δώσουν την αποζημίωση, περισσότερα λεφτά, αν μπούμε ένα χρόνο σε Ταμείο Ανεργίας, πάλι ένα χρόνο Ταμείο Ανεργίας θα πληρώνονται και τα ιδιωτικά συνεργεία, τελικά όχι δημοσιονομικό όφελος, δηλαδή χρειάζεται οικονομικό μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι είναι τουλάχιστον πόσα εκατομμύρια πληρώνει ο ελληνικός λαός για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση δική μας.